Ήταν και η ΑΕΛ, η οποία διέσυρε 5-0 τον Εθνικό Άχνας μέσα στο Τσίριο στάδιο. Χάτρικ σημείωσε ο επιθετικός Μπάμπιτς και πλέον η ομάδα του Ντούσαν Γκέρκες βρίσκεται μόνη στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Έψαξε τον Μινά, τον Αντωνίου, έκανε το κοντρόλ. Η σέντρα είναι καλή κεφαλιά. 1-0 ο Μπάμπιτς που σκοράρει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Κάνει κίνηση ο Μινάς Αντωνίου. Κρατάει ο Τόρες. Κάθετα ψάχνει και βρίσκει το Ριέρα. Πολύ καλή πάσα. Το τακουνάκι ο Μπάμπιτς 2-0. Φοβερό γκολ. Προσποιείται, ελευθερώνεται, συγκλίνει. Τώρα για τον Σντρασκόφσκι και πάλι για τον Τόρες. Το πλασέ 3-0. Ανεβαίνει και ο Μινάς ο Αντωνίου για να του δώσει στήριγμα. Δυνατή η πάσα, τρέχει ο Μινάς Αντωνίου, προλαβαίνει, κάνει τη σέντρα, 4-0. Από τον Μπάμπιτς χατ-τρικ στο 41. Πάει ο Παπαγεωργίου κοντά του, κάθε την παλιά ψάχνοντας τον Μπάμπιτς. Μπάμπιτς θα κρατήσει μπαλά, το γύρισμα για τον Τόρες, το σούτ από τον Μάιντεβατς στη ρίζα της Δοκού. Κάνει κίνηση ο Μάιντεβατς στην περιοχή, Τόρες προσπαθεί να περάσει τον Πρόγιτς, πέναλτι. Εκτελεί τώρα η μπάλα στα δίχτυα. 5-0 για την ΑΕΛ με τον Αντάμοβιτς να χρήσεται και αυτό σκόρερ και θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Πάσα τώρα για τον Ζάγκμπα από τον Μικελίτο. Ο Ζάγκμπα που περνάει στην περιοχή κλείνεται και από τον Τεσέιρα το σούτ. Μεγάλη επέμβαση από τον Βοζίνια. Η ανόρθωση